Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η παρέμβαση σήμερα του κυρίου Μπουρδούκη, τον οποίο άκουγε η πρόεδρος εδώ του τοπικού συλλόγου πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, κυρία Άννα Μπαλτζοπούλου, πυροδότησε τη δική της παρέμβαση. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, κυρία Άννα Μπαλτζοπούλου. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους εσάς και τους συνταξιούχους μας και όλους τους ακροατές. Σας έχει εξοργήσει η εγκύκλειος του κυρίου υφυπουργού εργασίας. Ναι. Όχι μόνο μας έχει, αλλά επειδή έχουμε δείγματα γραφής από τον κύριο υφυπουργό και από το παρελθόν σε όλα τα θέματα που μας απασχολούν, γιατί ο κύριος Χατζηδάκης συνήθως μας παραπέμπει ή στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ή στον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Τσακλόγλου. Λοιπόν, ουδέποτε έδωσαν λύσεις στα προβλήματά μας, τα οποία δεν είναι μόνο οι συντάξεις χειρίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή και τσουρουφλίζουν όλες τις χείρες που έχουν σύνταξη χειρίας, αλλά και άλλα θέματα για να αποδυναμώσουν τους συλλόγους. Παραδείγματος χάριν, κύριε οικονόμου, εδώ και χρόνια σας λέω, έχει 4 χρόνια που δεν παίρνουμε την ετήσια συνδρομή των μελών μας προς την Ομοσπονδία. Τα κρατά τα χρήματα η κυβέρνηση 18, 19, 20, 21. 4 χρόνια, ξέρετε, τι χρήματα είναι από όλους τους συνταξιούχους. Και δεν μπορούν να λειτουργήσουν... Αυτό από την προηγούμενη ακόμη κυβέρνηση. Μπράβο, το διεκδικείται. Ναι. Την προηγούμενη. Μας έδωσε παραμονή εκλογών ο Τσίπρας ένα εξάμηνο του 16 και το 17. Και από εκεί και πέρα δεν πήραμε τίποτα. 4 χρόνια. Όταν δεν έχει ένα σύλλογος να λειτουργήσει, να πληρώσει το ρεύμα του, να πληρώσει τις όποιες εκδηλώσεις, εννοώ συνδικαλιστικές, να, για οποιαδήποτε αιτία να δραστηριοποιηθεί, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει και αντίδραση. Εκεί ποντάρουν, γι' αυτό δεν μας δίνουν. Δεν δραστηριοποιείται ο σύλλογος, λογικό είναι, αν δεν έχει... Λοιπόν, σημείο αναφοράς. Δεν μας έδωσαν τα χρήματα. Ήρθε και η πανδημία και έχει το σύνολο σχεδόν των συλλόγων έχει αδρανοποιηθεί από το γεγονός αυτό. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε υπερήλικες, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν είμαστε ούτε έφηβοι ούτε μεσήλικες. Λοιπόν, οπότε την υγεία μας πρέπει να την προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί κινδυνεύουμε. Πέρα από τον εμβολιασμό που είναι απαραίτητο, αυτά είναι, δεν τα ξανασυζητούμε, είναι γνωστά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν μας έδωσαν το 0,20. Επί 4 χρόνια. Πώς θα λειτουργήσουν? Εμείς δεν έχουμε άλλους πόρους. Τα χρήματα αυτά, τα οποία είναι με νόμο δίνονται, δεν είναι με υπουργικές. Και παρακρατούνται νομίζω από τις συντάξεις σας, μισό λεπτό. Από τις συντάξεις μας, αυτό... 0,20 από τους συντάξεις. Παρακρατείτε για να αποδοθεί στη συνέχεια. Ακριβώς, στις ομοσπονδίες. Η παρακράτηση γίνεται, αλλά πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πού πάνε αυτά? Και δεν είναι μόνο από τους συνταξιούχους του δημοσίου. Τώρα που μας έβαλαν όλους σε έναν κοινό κουρβανά που λέγεται ΕΦΚΑ, και ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσαν να κάνουν, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό, αντιλαμβάνεστε για ποιους λόγους. Λοιπόν, μας έβαλαν όλους εκεί, τα χρήματα αυτά παρακρατούνται από τους συνταξιούχους του δημοσίου, από τους στρατιωτικούς, από τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, από του ΑΕ κτλ. Τι γίνονται όλα αυτά τα χρήματα? Δεν μπορούν να τα κανονίσουν. Με ποιο δικαίωμα τα παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι. Κυρία Μπαλτζοπούλου, εγώ καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω και την αγανάκτηση και την οργή. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή ο βασικός πόρος για την λειτουργία των γραφείων σας δεν αποδίδεται. Εδώ και χρόνια, 4 ολόκληρα χρόνια. Αλλά αν θυμάμαι καλά, πάλι στα χρόνια των μνημονίων, και αυτό είχε να κάνει με τις εισφορές προς τρίτους, είχε τεθεί ένα θέμα ώστε να καταργηθεί αυτή η ιστορία. Εγώ ρωτώ τώρα ευθέως, γιατί δεν θυμάμαι τι έγινε από εκεί και πέρα, αλλά όλες αυτές οι εισφορές... Από ποιον είχε τεθεί? Ουδέποτε εγώ γνωρίζω να έχει τεθεί. Εγώ νομίζω ότι το είχαμε και συζητήσει μαζί. Είχε ανοίξει μια συζήτηση να καταργηθεί όλο αυτό. Δεν καταργήθηκε. Η παρακράτηση γίνεται, σωστά? Ουδέποτε καταργήθηκε. Ουδέποτε καταργήθηκε. Ισχύει ο νόμος.
ισχύει. Ένα φεγγάρι σας έδιναν εισιτήρια, ένα φεγγάρι σας το έδιναν με άλλο τρόπο, σας το ξεπλήρωναν. Σας έδιναν κάτι εισιτήρια, όχι, πάτε να δείτε παραστάσεις. Αυτά δίναν κάθε μήνα, έμπαινε στο λογαριασμό της ΠΟΠΣ αυτό το ποσό που παρακρατείται από τους δημοσίους, έμπαινε ανά μήνα. Μετά σταμάτησε να μας τα δίνουν. Και αρχίσαμε να παρακαλάμε την εκάστοτε κυβέρνηση να πάρετε τα χρήματα. Να μας δώσετε τα λεφτά που είναι δικά μας. Ναι. Δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όχι, είναι παρακρατήσεις από τις συντάξεις σας. Ναι. Από τις συντάξεις μας είναι. 20 λεπτά κάθε μήνα. Μάλιστα. Και άρχισε, έκαναν να μας τα δώσουν 1,5-2-3 χρόνια. Μας έκαναν τη χάρη μετά από ομοιρικούς καυγάδες με τα Υπουργεία και με τους Υπουργούς και τα λοιπά, μας έδωσαν ένα εξάμηνο του 16 και του 17. Και αυτό έτσι ήταν. Άλλαξαν τα πράγματα. Και αυτό ήταν. Άλλα χρήματα δηλαδή, δεν είδατε, έτσι. Λειτουργούσαμε θαυμάσια, ωραιότατα. Και εγώ θυμάμαι εδώ στην Ξάνθη διοργανώνατε και εκδηλώσεις τότε για τα μέλη σας. Γιατί εκδηλώσεις διοργανώναμε. Από αυτά τα πουσέ. Το τι δραστηριότητες είχαν οι σύλλογοι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βέβαια τώρα δεν φταίει μόνο αυτό. Είναι και η πανδημία. Και έτσι. Η πανδημία. Κυρίως η πανδημία. Γιατί ένας που θέλει να κάνει εκδηλώσεις ακόμη και με συμμετοχή των μελών του βάζοντας ελάχιστα το χέρι στην τσέπη θα την κάνει. Εμείς δεν έχουμε ούτε έχουμε ζητήσει ποτέ από κανέναν κρατικό φορέα να μας επιχορηγήσει. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό γιατί σαν συνταξιούχοι δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτά που προσφέρει το Λύκειο Ελληνίδων, ας πούμε, αυτά που προσφέρουν άλλοι σύλλογοι. Μάλιστα. Θέλουν στολές, θέλουν άλλου είδους δραστηριότητες. Συσσωρευμένη αγανάκτηση λοιπόν στους συνταξιούχους μας και να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Φοβερό. Όσον αφορά γι' αυτό που είπε ο πρόεδρός μας, ο οποίος είναι ο καταλληλότερος για τα θέματα των συντάξεων. Για τα θέματα, ναι. Με δεδομένα αυτά που είπατε, μην τα επαναλαμβάνω. Όμως, οι συντάξεις χειρίες, το 70% της σύνταξης του αποθανών του συζύγου δίνουν. Ποιο 70? Στην ουσία είναι το 50, σας το είπα και άλλη φορά, γιατί και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Ήδη δηλαδή δίνουν το 50%. Στην ουσία, 70, εγώ είπα πρώτη, μπράβο, γιατί σε ένα τέταρτο από τη στιγμή που υπέβαλα το αίτημα ηλεκτρονικά μου ήρθε απάντηση και μου χορηγήθηκε σύνταξη χειρίες, 70% στα χαρτιά, στην ουσία 50% κυρία Οικονόμου. Γιατί λόγω αλλαγής κλίματος κόψε από εδώ, από τη δικιά μου σύνταξη κόψε από εκεί, 50% είναι. Και άρα, αυτό γιατί το λέει τώρα η κυρία Αναμπαλτζοπούλου, εάν τελικά ισχύσει αυτή η κύκλος Τσακλόγλου, όχι 50%, όχι 50%, έτσι. Θα είναι 20% από την ανταποδοτική. Έτσι. Γιατί οι υπολογισμοί που γίνονται επί χάρτου ουδεμία σχέση έχει με τις παρακρατήσεις που γίνονται μετά από τις συντάξεις. Το χέρι δηλαδή τι θα εισπράξει ο συνταξιούχος. Για να μην πω για τα αναδρομικά. Ελεημοσύνη. Ακόμη και αν δικαιωθούμε κάνοντας αγωγές μετά από χρόνια. Ξέρετε πόσο, τι φόρο πληρώνουμε για τα αναδρομικά, τα δικά μας. Τι φόρο. 40%, 45%. Α, τα επιστρέφετε πίσω δηλαδή. Μπράβο, τα μισά επιστρέφουμε. Τα μισά πίσω, στην πηγή. Λοιπόν, χώρο για αυτό που είπατε, πληρώνουμε τους δικηγόρους και τα λοιπά και η Ομοσπονδία είναι κατά αυτού του πράγματος, των αγωγών. Για ποιο λόγο να πληρώνουμε δικηγόρους και οι δικηγόροι ζητούν και τόσο αν τα πάρετε τόσα τις εκατό θα πάρουμε εμείς από ποσοστά, τα που θα πάρετε 45% φόρους του κράτους και στην τσέπη του συνταξιούχου ένα 15% μετά από 5-6 χρόνια. Απίστευτη είναι κατάσταση. Πράγματα αυτά. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Μπουρδούκης πριν και από λίγο. Επιτρέπεται να μην μαζέχονται υπουργοί. Κοιτάξτε λίγο το κοινωνικό κράτος, έτσι, γιατί κάποια στιγμή συσσωρεύεται όλος αυτός ο θυμός. Θα έχουμε έκρηξη και θα είναι και δίκαιη η έκρηξη αυτή. Πάνε εποχές, κυρία Οικονόμου, που κάποιος έδινε το λόγο του, αυτό που λέμε μπέσα, και τον τηρούσε. Ναι. Εδώ τώρα με γραπτά και δεν το τηρούν. Πού να στηριχθεί ο κόσμος στην προφορική δέσμευση. Στα προφορικά ναι. Λόγια του εκάστοτε κυρίου Τσακλόγλου, κυρίας πώς τη λένε δεν την προηγούμενη, του Πετρόπουλου, του οποιοδήποτε υπουργού και από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αν δεν έχουμε γραπτά.
Ναι, δεν την έχουν πάρει πίσω τον εγκύκλιο και δεν αναγράφεται τίποτα μέσα περί αναδρομικότητας. Είναι μία δέσμευση. Ναι, ήταν στον πάγο. Μέχρι να δοθεί ευκαιρία να την εφαρμόσουν. Προφανώς. Παρά τις προφορικές δεσμεύσεις ότι ουδέποτε θα ενεργοποιηθεί. Κρύπτα μάνε γενικότερα. Ναι. Ακόμη και σε ένα έργο. Και ευνηδιάστηκαν και θύμωσαν οι συνταξιούχοι μας. Θέλω να έχω γραπτά για να αποδεικνύουν αυτά που έλεγα, τα υποστήριζα τότε, τώρα και πάντα. Διαφορετικά τα προφορικά, μετά από λίγο καιρό ή ξεχνιόνται ή διαστρεβλώνονται ή χιλιαί διαδευτικά μπαίνουν. Αυτό που είπαμε με τον κύριο Μπουρδούκη, νομίζουμε ότι για το θέμα των συντάξεων χειρίας είναι το πλέον σημαντικό. Εάν πραγματικά κόπτονται ένθεν κακήθεν, έτσι, για τις συντάξεις χειρίας για τις οποίες είχε σηκωθεί τόση πολύ σκόνη προεκλογικά και το 2016 όταν έφερε τη διάταξη ο Γιώργος ο Κατρούγκαλου στο νόμο του και ήταν προαπαιτούμενο μνημονιακό. Αστροποποιηθεί η διάταξη, ακόμη και αν παγώσει και δεν ενεργοποιηθεί τώρα η εγκύκλειος Τσακλόγλου, αύριο οποιοδήποτε, εάν δεν τροποποιηθεί η διάταξη αυτή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να την επαναφέρει. Άρα το ερώτημα είναι, είναι δίκαιο? Είναι δίκαιο για αυτή την κατηγορία συνταξιούχων ή δεν είναι? Δεν είναι, το παίρνουμε πίσω. Τόσο απλό. Λοιπόν, πέρα από τα προφορικά και πέρα από το δύσκολο είναι το δημοσιονομικό. Δύο ταχυτήτων συνταξιούχοι. Δηλαδή οι παλιοί να μην βάλλονται από την εγκύκλιο και οι καινούργοι. Εγώ το θεωρώ τελείως ανήθικο αυτό το πράγμα. Καλά, δεν είναι κάτι καινούργιο στα δεδομένα της χώρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το καυτηριάσουμε. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Γίνεται, πρέπει να το συνεχίσουμε σαν στραβό. Δεν πρέπει να... Αντίστοιχα κατηγοριοποιούνται εργαζόμενοι. Δεν είναι δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά συνηθισμένο ως πρακτική. Προφανώς δεν δέχονται τις ομοσπονδίες να τους θέσουν τα αιτήματά τους, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν επιχειρήματα να τους αντιμετωπίσουν. Έτσι πιστεύω. Τι να πει ο υπουργός σε αυτά που έχουμε να του πούμε? Ότι δεν έχουμε δίκιο? Κοιτάξτε, δεν μόνο τις δεσμεύσεις... Στον γραμματέα, ο οποίος γραμματέας θα πει, θα το θέσω υπόψη του υπουργού, ο άλλος θα μας πει, ναι, θα το δούμε, αφήστε να το μελετήσουμε, 4 χρόνια το ίδιο μας λένε και για τα 020, είναι στο στάδιο της μελέτης και δουλεύουν τον κόσμο. Και επειδή είμαστε και συνταξιούχοι, νομίζουν ότι έχουμε άνοια όλοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ομοσπονδία, από ό,τι κατάλαβα, η δική σας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου, θα το σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα αυτό, μέχρι εγγράφως. Να είστε σίγουροι, τώρα όπως μας κατήντησαν και μας έβαλαν όλους τον ΕΦΚΑ, όλοι μαζί θα ξεσηκωθούμε, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν έχουμε περιθώρια μόνο σαν Ομοσπονδία να ενεργήσουμε. Όλοι μαζί και οι υπόλοιποι και οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού του μέρους. Ναι. Γιατί όλοι βάλλονται και είμαστε όλοι στον ίδιο. Όταν θέλησα να πάρω πληροφορίες κάτι για τη σύνταξή μου, με παρέπεψαν στον ΕΦΚΑ. Ναι. Ο οποίος ΕΦΚΑ δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν μπορεί να σε δώσει, λέει, μπέστηκε την πλατφόρμα η οποία δεν λειτουργεί, δεν. Τι να σας πω, τέρατα και σημεία. Και υποτίθεται ότι εγώ, μια και είμαι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία και μια και είμαι και πρόεδρος του συλλόγου, τα παρακολουθώ και μπορώ να ξέρω τι πρέπει να κάνω και πού να πάω. Για φανταστείτε τον υπόλοιπο κόσμο. Έχετε δίκιο, κυρία Μπαλτζοπούλου. Έχετε δίκιο, κυρία Μπαλτζοπούλου. Συγγνώμη για την αγανάκτηση. Το κατάλαβα και από τον κύριο Μπουρδούκη ότι υπάρχει συσσωρευμένη αγανάκτηση πια στους συνταξιούχους. Έτσι, το κατάλαβα και από τη συνομιλία μας με τον κύριο Μπουρδούκη. Αυτό που λένε. Είστε στα κάγκελα. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Δεν είναι μόνο οι μειώσεις που έχετε υποστεί την προηγούμενη. Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και δεν ήταν και μικρές, ήταν τεράστιες. Είναι και αυτά τώρα τα απόνερα που δεν τα περιμένατε και σας έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Συγκεντρώνονται στην Αθήνα, πάνε στο Μαξίμου. Δεν τους δέχεται ο Πρωθυπουργός, είτε γιατί λείπει, είτε γιατί, εν πάση περιπτώσει, έχει άλλη απασχόληση. Τους βλέπει ο διευθυντής του γραφείου του. Θα το μεταφέρω, μη στεναχωριέστε. Του παίρνουν τηλέφωνο, ναι, θα το δούμε, θα το κάνουμε. Ναι, δεν θα γίνει αυτό, μη στενοχωριέστε. Δηλαδή,
καθημερινά μεταθέτουν για την επομένη, για τον άλλο μήνα, για το επί χρόνια τώρα, όποια ζητήματα και αν θέτουμε, τα οποία νομίζω είναι και εύλογα και δίκαια. Δεν ζητούμε τρελά πράγματα, ζητούμε τα αυτονόητα. Κοιτάξτε τώρα, θέτει εδώ η κυρία Μπαλτζοπούλου και το λέει, το περιγράφει πολύ έτσι με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, το πώς συμπεριφέρονται απέναντι σε πολίτες τους οποίους για τους οποίους υποτίθεται λαμβάνουν αποφάσεις κάποιοι άνθρωποι. Έτσι, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, οι εκάστοτε Πρωθυπουργοί και Υπουργοί, ουσιαστικά εξυπηρετούν και με τις αποφάσεις τους καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών. Εδώ έχουμε ξεφύγει κατά πολύ. Έχουμε ξεφύγει κατά πολύ από τα βασικά της δημοκρατίας μας. Δεν είναι συμπεριφορές τώρα αυτές που περιγράφει η κυρία Μπαλτσοπούλου. Θα προτιμούσα, το προτιμότερο θα ήταν να σας δεχτούν και να σας πούν δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης. Αυτό θεωρώ. Έτσι. Δεν είναι συμπεριφορές τώρα αυτό, είναι κοροϊδία. Και ανθρώπους με μέσα. Δεν μπορούν να εμπέζουν ανθρώπους 70 πλάς. Κατάλαβα τώρα και την αγανάκτηση του Προέδρου σας, κυρία Άννα Μπαλτζοπούλου. Παρόλα αυτά συνεχίζει τις προσπάθειες με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας να τον δεχτεί ο Υπουργός. Για να δούμε. Όλοι οι σύλλογοι, στείλαμε υπομνήματα όλοι οι σύλλογοι με υπογραφές σφραγίδες του κάθε συλλόγου και όχι συνολικά, με τα οποία στα χέρια των 58 συλλόγων από όλη τη χώρα, ο πρόεδρός μας θα πάει στο Υπουργείο να δει τον κύριο Χατζηδάκη από εβδομάδα, γιατί μέχρι την Παρασκευή είχαμε περιθώρια. Λοιπόν, για όλα αυτά τα θέματα. Αν δεν τον δεχθεί, προφανώς θα προσφύγουμε στους αρχηγούς των κομμάτων και θα γίνουν άλλου είδους κινητοποιήσεις και είναι κρίμα και για την πολιτεία και για μας τους ηλικιωμένους να καταλήγουμε στα πεζοδρόμια. Το θεωρώ και μεγάλη ντροπή και από μέρος της πολιτείας, αλλά δεν μας αφήνουν και άλλα περιθώρια. Είναι ένα μέσο το οποίο ποτέ μα ποτέ στη ζωή μου δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα κατάληγαν άνθρωποι 70 συν. Τα πεζοδρόμια και οι φωνές και οι πλακάτ και χαζά πράγματα. Νομίζω ότι τα προβλήματά μας λύνονται με διάλογο, με επιχειρήματα και με λογική. Ή να μας αποδείξουν ότι αυτά δεν έχουν λογική που λένε, ή δεν μπορούν να γίνουν, θα το δεχθώ, παρά να μας δουλεύουν. Ελάτε αύριο. Ναι, αυτό είναι που θυμώνει. Αυτή η συμπεριφορά είναι που θυμώνει, βρε κυρία Άννα Μπαλτζοπούλου. Αυτή η συμπεριφορά είναι που θυμώνει. Αυτή η συμπεριφορά είναι που και δεν χάνει, ξέρετε, ο πολίτης ο οποίος απλώς θυμώνει και αγανακτεί και θα το εκφράσει, θα έρθει η ώρα που θα το εκφράσει αυτό. Χάνει η κάθε κυβέρνηση που επιτρέπει στα στελέχη της να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί χάνει εκείνη, η κυβέρνηση δηλαδή, την εμπιστοσύνη του πολίτη προς αυτήν. Έτσι. Αυτό να το έχουμε κατά νου. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί λέμε κάτι και δεν... το συμμερίζεται από κάτω η κοινωνία. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Δεν πείθουμε. Αν δεν υπάρχει. Με αυτές τις συμπεριφορές. Συνέπεια, λόγο και. Διαρριγνύεται η εμπιστοσύνη. Ξεκινώντας από το σπίτι μας με τα παιδιά μας. Το βλέπουμε. Αν δεν μπορούμε να διδάσκουμε χωρίς να εφαρμόζουμε αυτά που λέμε. Ακριβώς. Αν δεν υπάρχει συνέπεια, λόγο και έργων, ποτέ μα ποτέ δεν θα πάμε μπροστά. Κυρία Μπαλτζοπούλου, από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα, οπότε... Θα σας ενημερώσω. Ωραία, 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 για να ενημερωθούν και οι συνταξιούχοι μας, επαναλαμβάνω, όλους τους αφορά, όχι μόνο τους συνταξιούχους του Δημοσίου, τους πολιτικούς συνταξιούχους, όλους τους συνταξιούχους. Η εγκύκλωση είναι γενική, όλους, όλους, μηδανός εξαιρουμένου. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Μπαλτζοπούλου. Και φυσικά... θα ήταν καλό την ερχόμενη εβδομάδα μετά οποιαδήποτε εξέλιξη να έχετε και την άποψη του Προέδρου μας, ο οποίος όπως σας είπα το είπα και του κυρίου Μπουρδούκη, είμαστε στη διάθεσή του, είμαστε στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χρειαστεί να επικοινωνήσει με τους συνταξιούχους. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ, κυρία Μπαλτζοπούλου. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ. Χάσαν την ψυχραιμία τους οι συνταξιούχοι μας. Κύριε Τζανίδη, τίτλοι επικαιρότητας, τεράστιο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα, βαθιά κοινωνικό.